Θα προσπαθήσουμε λίγο σήμερα να τα κωδικοποιήσουμε με έναν εξαίρετο φιλοξενούμενο και καλό φίλο της εκπομπής, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή και καλή χρονιά. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας και στο σταθμό. Κύριε Αϊφαντή, είναι τόσο πυκνή η ύλη που δεν ξέρει κανείς από πού να βάλει αρχή και από πού να τελειώσει. Οπότε αφήνω να διαλέξετε, ούτως ή άλλως δεν θα πέσετε έξω. Εγώ κύριε Σαχίνη θα ήθελα να μην αρχίσουμε από τα εθνικά, να καταλήξουμε εκεί τα συγγενά δικά μας εθνικά ζητήματα κυριαρχίας, αλλά να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα γύρω στην περιοχή μας και να δούμε να επισημάνω στους ακροατές σας την απελπισμένη πλην όμως συστηματική προσπάθεια του Ισραήλ να διευρύνει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το λέω αυτό διότι μας αφορά, διότι ό,τι πηγαίνει στο Ισραήλ σταθμεύει στην Ελλάδα. Όταν το Ισραήλ επιτύχει τον διακηρυγμένο πλέον από τους υπουργούς του, έτσι, αντικειμενικό στόχο να μεταναστεύσει, το ρήμα το χρησιμοποιώ λίγο περίεργα, να τους μεταναστεύσει τους Παλαιστίνιους της Γάζα, θα μας έρθουν εδώ ένας αριθμός το λιγότερο γύρω στις 40-50.000, τον οποίο θα συμφωνήσει η χώρα μας να πάρει. Και ταυτόχρονα αυτό δεν θα είναι το τέλος. Δηλαδή το Ισραήλ λέει πάρα πολύ αναλυτικά, για όποιον παρακολουθεί τα Ισραηλινά μέσα και τα κρατικά, αλλά και τις εφημερίδες γνώμης όπως το Jerusalem Post, όπως Χάρετς, ότι η Χαμάς και η Γάζα είναι το σύμπτωμα. Η Χεσμολά και ο Λίβανος είναι επίσης το σύμπτωμα. Η αιτία είναι το Ιράν. Η αιτία της νόσου είναι το Ιράν. Και να ξαφνικά που στο νότιο ανατολικό Ιράν, στην πόλη του Κερμάν, μια πολύ ωραία πόλη που φτιάχνουν εκπληκτικά χαλιά, 85 άνθρωποι νεκροί και πάνω από 100 τόσοι τραυματίες, μέσα δηλαδή στην καρδιά του Ιράν ένα πλήγμα, ανέλαβε την ευθύνη το ISIL. Παρακολουθώ με προσοχή από το Al Jazeera όλους όσους μιλάνε από την Τεχεράνη, όλους όσους Ιρανούς μιλάνε από την Τεχεράνη. Οι αρχές δεν αγοράζουν την ανάληψη ευθύνης. Θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το ISIL παρεκκλήθη να αναρτήσει στις ιστοσελίδες του ένα κείμενο το οποίο δεν το έχουν συντάξει καν οι συνήθεις συντάκτες, βλέπουν γλωσσολογικές διαφορές και επίσης βλέπουν και μια δυνατότητα του ISIL, εγώ ήμουν χρόνια εκεί, δεν είχε τέτοιες δυνατότητες να επιχειρεί. Επίσης άνθρωποι γνωστοί μου στην Τεχεράνη μου λένε ότι όταν είχε γίνει τον Ιούνιο του 2017 η μεγάλη επίθεση του ISIL, όλη η πόλη είχε πάρει όψη φρουρίου, διότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν κάποιους τρομοκράτες, πυρήνες τρομοκρατών, πολύ καλά εξοπλισμένους, έναν εσωτερικό εχθρό. Τώρα η Τεχεράνη είναι business as usual. Ούτε checkpoints υπάρχουν, ούτε η πολιτοφυλακή έχει και ο στρατός έχει φτιάξει, έχει αναπτυχθεί στα οχυρά σημεία. Δεν υπάρχουν σάκι με άμμο και από πίσω στρατιώτες με το όπλο στη σκανδάλη, τίποτε. Άρα δεν θεωρούν οι Ιρανοί ότι ήρθε εκ των έσω κάποιος πυρήνας όντως τρομοκρατών. Και είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί το μόνο πράγμα που πουλούσε το καθεστώς στο Ιράν, στον πληθυσμό, πέρα από το ένα ανεκτό για την περιοχή επίπεδο διαβίωσης για τις λαϊκές τάξεις, ήταν η ασφάλεια. Όταν λοιπόν του πλήτης το μείζον αγαθό που έχει εξασφαλίσει μετά το τέλος του πολέμου το 1989, ότι το Ιράν είναι μια ασφαλής χώρα και ήταν ασφαλής χώρα, έτσι, όταν αυτό το ανατρέπεις, τότε η αποτροπή και η αξιοπιστία του τίθενται ένα αμφιβόλο και θα χτυπήσει αμήλικτα. Έχουν μια παροιμία που λένε ότι το βέλος έφυγε. Λοιπόν, θα ήθελα να πιστεύω ότι η χώρα μας δεν θα βρεθεί στον δρόμο αυτών των βελών. Αλλά κάνει, οι κυβερνώντες κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν έχουμε καμιά δουλειά να μπλέξουμε με χώρες που δεν μας απειλούν, αλλά με τόσα που φιλοξενούμε, με την προθυμία μας να συμμετάσχουμε στη δύναμη κατοχής της Γάζα
μετά τον πόλεμο που ανήγγειλε χθες πάλι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Θα μου το πείτε αυτό, μισό λεπτό. Άρα εσείς λέτε ότι το Ιράν, το οποίο αρχικά έσπευσε να κάνει δηλώσεις ότι από πίσω βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και μετά παραμένει αυτές, παρά αυτές, το ότι ανέλαβε μία οργάνωση το χτύπημα, το Χαλιφάτο, ναι. Είναι το Ισλαμικό κράτος, είτε του Ιράκ είτε του Χωρασάν, δηλαδή στο Αφγανιστάν, δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, δεν βρίσκουν υπολείμματα ανθρώπων που τυνάχτηκαν, δεν είναι η συνήθιση εκρηκτική ύλη. Αν δείτε δηλαδή το τι, σε μια χώρα που ελέγχεται ο τύπος, το τι αναλύουν στο Αλτζαζίρα οι Ιρανοί δημοσιογράφοι, είναι προφανές ότι το καθεστώς δεν πρόκειται να βγει για να πει τι να κάνουμε. Ήταν το Ισλαμικό Χαλιφάτο, πώς το λένε, άφεριμ, τι να γίνει, το πολεμάμε τόσα χρόνια, μας έριξε ένα χτύπημα κατά τη ζώνη οδυνηρό κτλ. Θα το αποδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα και στο Ισραήλ, άσχετα αν το Ισραήλ εγνώριζε, οργάνωσε, δεν επρόλαβε κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια πολύ προσεκτική διάψευση. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι το Ισραήλ είναι πίσω από αυτό. Δεν είπαν ότι το Ισραήλ δεν είναι πίσω από αυτό, είπαν ότι δεν έχουν πληροφόρηση. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ασχέτως ποιος το έκανε, σίγουρα δεν το κάνει η Αργεντινή. Αλλά όποιος να το έκανε, μετά από αυτά που έχουν συμβεί στη Βηρυτό, μετά το θάνατο του νούμερο 2 του Αρούρι της Χαμάς, που δεν ήταν και ο πιο αιμοσταγής τύπος, μετά από όλα αυτά η περιοχή πηγαίνει σε μείζωνα ανάφλεξη. Εμείς εδώ στην κοσμάρα μας δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα βρεθούμε στο δρόμο των διασταυρούμενων πυρών. Στέλνουμε και φρεγάτα κάτω, αυτές τις υπερσύγχρονες που έχουμε. Θα κάνουμε τη γιορτή των Χούτης δηλαδή. Θα έρθω σε αυτά. Μένω λίγο στο δεύτερο κεφάλαιο που είπατε. Το σχέδιο του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Είπα εισαγωγικά στην εκπομπή, κυρία Ιφαντή, ότι το καλύτερο σχέδιο να ήταν, προσέξτε, που αυτό δεν είναι, υποβάλλεται από έναν Υπουργό Άμυνας μιας χώρας για την οποία η άλλη πλευρά, και δεν εννοεί Χαμάς μόνο, αλλά και οι Παλαιστινοί, αισθάνονται ότι έχει μπει στην λωρίδα της Γάζας ο στρατός κατοχής. Συγγνώμη, σχέδιο στο οποίο θα σου πω τι κυβέρνηση θα έχεις, πώς θα αναπνέεις, πώς θα κινείσαι, τι διοίκηση θα έχεις και τι βαθμό αυτονομίας, είπα εγώ στην αρχή, μπορεί να κάνω λάθος. Και την συμμετοχή της Αιγύπτου που δεν είναι καθόλου δεδομένη, με αυτούς τους όρους ή και με διαφορετικούς. Άρα να ζητεί Τσολάκογλου μες στη λωρίδα της Γάζας, τηρουμένων των αναλογιών. Έχουν κατά καιρούς παρελάσει διάφοροι. Θυμάμαι έναν πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα προδεκαετίας που ήταν Ισραηλινός Άραβας και ήταν χειρότερος από τους κανονικούς Ισραηλινούς. Γιατί έπρεπε να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι... σας λέει κάτι λοιπόν για την κυβέρνηση Νετανιάχου και δεν λέω. Λέει, ναι. Το θέμα είναι αν η Ελλάδα θα μετάσχει σε αυτές τις χώρες οι οποίες θα στείλουν ενευτική δύναμη στη Γάζα. Διότι υπό οποιοδήποτε συνθήκες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά το να βγαίνει ο Γκάλαντ και να λέει για συγκεκριμένες χώρες, τις οποίες εδώ είναι οι μέρες, σε λίγο θα καταλάβουν οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι και ο διεθνής τύπος θα πει ποιες είναι, και να είσαστε βέβαιος ότι η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Γι' αυτό έρχεται και ο κύριος Μπλίνκεν από εδώ, για να δέσει αυτά τα πράγματα, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, εγώ έχω σοβαρούς ενδιασμούς για τη γενικότερη εικόνα. Και μέσα σε αυτή τη γενικότερη εικόνα, όπου βγαίνουμε για μια ανάφλεξη στην περιοχή, εμείς εδώ όχι μόνο περί άλλα τυρβάζουμε, αλλά μου κάνει εντύπωση η όλη ενασχόληση της χώρας με τη δηλώση του καθηγητή Άγγελου Συρίγου. Και αυτό που αναδεικνύεται, ασχέτως τι είπε ο Άγγελος, αν το είπε σωστά, αν το είπε λάθος ή τα λοιπά, αυτό που αναδεικνύεται είναι μια ειδωλολατρεία. Η συνθήκη της Λοζάνης μας προστατεύει σοβαρά. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και λίγο τίμιο ξύλο, γιατί έχουμε τα μέσα στο Ιεροσόλυμα. Περισσότερο το τίμιο ξύλο μας προστατεύει από τη συνθήκη της Λοζάνης. Μας προστατεύει ένα κείμενο 100 ετών. Εδώ δεν προστατεύει τον κόσμο το Ευαγγέλιο. Δεν το προστατεύει τον κόσμο το Ιερό Βιβλίο. Και μας προστατεύει εμάς ένα κείμενο 100 ετών,
Όχι. Αυτό εγγυάται τα σύνορά μας. Όχι βέβαια, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αναθεωρήσουμε, θα σας ρωτήσει κάποιος. Δεν είπε αυτό ο Συρίγος. Ο Συρίγος είπε ότι είναι παροχημένο και το είπε στην αρχική συνέντευξη για να εξηγήσει ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε συζήτηση περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών πάνω στις πρόνοιες μειωμένης στρατιωτικοποίησης των νησιών που επιβάλλει η Λοζάνη και τις οποίες πρόνοιες επικαλούνται οι Τούρκοι. Ναι, αλλά θα σας είπε πει χαρακτηριστικά κάποιος... όσο στρατιωτικοποιημένη είναι η Λίμνος και η Σαμοθράκη, αλλά τόσο και η Ήμβρος. Λοιπόν, έχω ένσταση εδώ και θα σας πω γιατί έχω ένσταση. Πρώτα η χρονική συγκυρία. Δεύτερον. Ήταν αδέξια. Ο τρόπος που το είπε. Έχασε μια ευκαιρία να σιωπήσει που λένε οι Γάλλοι. Τρίτον. Ήταν αδέξιο αυτό. Ναι, που έκανε. Πολλοί λένε ότι αλλά αυτό. Ακριβολόγησε. Μισό λεπτό. Επιστημονικά έτσι είναι όπως. Ναι, αλλά εδώ δεν μίλησε ως επιστήμονας, μίλησε ως πολιτικός. Και θα σας πει κάποιος. Ναι, τα μπερδεύει. Ναι, και επειδή. Όχι απλώς τα μπερδεύει. Επειδή οι μέρες δεν είναι εν κενό. Εσείς είπατε ήδη 2-3. Δείγματα. Ακριβώς, και μετά. Ήταν λάθος. Ήταν πολιτικό λάθος. Λέγοντας όμως ότι 2 και 2 κάνουν 4. Μάλιστα. Το πρόβλημα δεν είναι με αυτό που είπε ο Συρίγος. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι, δεν είναι πολιτικά, δεν βοηθάει καθόλου πολιτικά να λες αυτά τα πράγματα σε αυτή τη συγκυρία. Το ζήτημα είναι η αντίδραση. Ποιοι του την πέσαν του Συρίγου. Που την πέσαν καταρχήν στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το οποίο ανακάλυψε όψιμα τον πατριωτισμό, έτσι. Οι άνθρωποι των πρεσπών του Αιγαίου που δεν τις πρόλαβαν, να μην είμαστε μοναχοφάιδες, οι τουρκικές ακτογραμμές είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας. Αυτοί ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι, με ο αρχηγός Γεθά, ο οποίος είχε διαθεσιμότητα 4 στα 36 μοιράζ, και δεν ξέρουμε και για πόσες ώρες. Ο ίδιος αρχηγός που είχε 17 βλήματα ανά Λέοπαρντ, 17 βλήματα δηλαδή, έτσι, ούτε για να προσδιορίσει το πυρ του το άρμα. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν τώρα και παριστάνουν τους κίνσορες πατριωτισμού. Εντάξει, αν τους πούνε οι σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας ότι πρέπει να βγουν για να κάνουν εκστρατεία κατά των προγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων, ας πούμε υπέρ της παρθενίας, νηστείας και προσευχής, και αυτό θα το κάνουν με την ίδια πιστή που κάνουν τώρα, που μιλούν τώρα περί πατρίδας. Εγώ πάντως... Πέσαν όμως και οι άλλοι. Πέσαν όμως και οι άλλοι μέσα από το κόμμα του, αυτοί οι οποίοι ακριβώς επικαλούνται τη συνθήκη της Λοζάνης επιλεκτικά. Έτσι, δεν βλέπουν ότι την έχει κουρελιάσει σε ό,τι αφορά τις μειονότητες και σε ό,τι αφορά τη μειονοτική εκπαίδευση, τα παραρτήματα που έχουμε υπογράψει βάσει της συνθήκης Λοζάνης η άλλη πλευρά. Δεν βλέπουν ότι κυριολεκτικά ξαφνικά λένε «Α, βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών με τους Τούρκους, επειδή μας το ζητάνε και επειδή, όπως έλεγε και ο καθηγητής Διαμαντόπουλος που τον έβλεπα εδώ χθες σε ένα κανάλι, παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν το κάνουμε. Ίσως καλώς, αλλά την παραβιάζουμε. Δεν παραβιάζουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Διότι από νομική άποψη, αν θέλουμε να το πάρουμε, από νομική άποψη, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών με το άρθρο 51 κατοχυρώνει απόλυτο και δίχως περιορισμούς δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και το κατοχυρώνει με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, διότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από μια σειρά αποστρατιωτικοποίησης, με πιο διαβόητη αυτή του Ρουρ, της κοιλάδας του Ρουρ, που την παραβίασε ο Χίτλερ και δεν άνοιξε Ρουσό. Σωστό αυτό. Λοιπόν, ότι το δικαίωμα της αυτοάμυνας είναι νεότερο κείμενο από τη συνθήκη της Λοζάνης. Πάνω σε αυτό νομικά εμείς στηρίζουμε τόσα χρόνια που ήμουν εγώ διπλωμάτης το γεγονός ότι ναι, έχουμε μονάδες στα νησιά, είτε φέρανε παλιότερα αυτό κορδόνι της χωροφυλακής, είτε όχι. Κύριε Υφαντή, εγώ όμως κρατώ αυτό που είπατε, το πολιτικό λίσθημα που κατά τη γνώμη μου είναι βαρύτατο σε αυτή τη συγκυρία και επιπλέον, επειδή ξέρετε καλύτερα από εμένα και τη συνθήκη της Λοζάνης, ανά άρθρο και παράγραφο, η συνθήκη της Λοζάνης δεν μιλούσε για αποστρατιωτικοποίηση, αλλά για συγκεκριμένη στρατιωτική δομή πάνω σε συγκεκριμένα νησιά. Ακριβώς. Ναι. Ήταν τα έμπεδα, μάλιστα. Δηλαδή ο τοπικός πληθυσμός μπορούσε να εκπαιδεύεται στα. Ο κύριος Συρίγος όμως ξέχασε να βάλει και τη συνθήκη του Μοντρέ, το καθεστώς των στενών, αυτά που έχετε πει εσείς εδώ στην εκπομπή, και το τι σημαίνει και τη συνθήκη των Παρισίων για τα 12 νησιά και τους λόγους. Άρα για μένα, ακόμη και ήτανε λεκτικά. Μια άκομψη και λανθασμένη πολιτικά, νομίζω το έχει αντιληφθεί πλέον και ο ίδιος, λανθασμένη πολιτικά δήλωση στη συγκυρία. Είναι αυτό ή... Αν αυτό όμως το έλεγε κανείς μέσα σε ένα αμφιθέατρο,
ήταν απόλυτα σωστός. Ακούστε, δηλαδή, δεν μας προστατεύει. Δεν θα συμφωνήσουμε στο θέμα αυτό σήμερα και καλό είναι αυτό. Θα σας πω γιατί. Είναι αυτό που λέτε, είναι άκομψο, είναι ολίσθημα πολιτικό ενώ επιστημονικά, ή είναι μασάζ στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για όσους δεν μπορούν να καταπιούν μετά τη διακήρυξη των Αθηνών αυτά που έρχονται. Δηλαδή να είμαι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, να τους έχω όλους μαντρισμένους. Γνωρίζω τον άνθρωπο και δεν νομίζω ότι είναι τόσο σατανικός. Μόνο μασάζ δεν έκανε ο τρόπος με τον οποίο την έπεσαν όλοι οι άνθρωποι πέριξ του Ελιαμέπ, ότι που τον κυριολεκτικά και αν δείτε και ποια μέσα τρολάρισαν. Εγώ πιστεύω ότι ο Συρίγος είναι μια πατριωτική φωνή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και με αυτή την ευκαιρία έλθεν μέσα και μέσα το κόμμα του και έξω από το κόμμα του θέλουν να τον κάνουν να σιωπήσει. Έκανε ένα λάθος και το εκμεταλλεύτηκαν 100%. Λοιπόν, είναι η λογική ότι τι να σου κάνω, ας πρόσεχε. Δεν μπορεί τώρα να τα πάρει πίσω. Βέβαια, γιατί στις 29 Δεκεμβρίου του 20. Όσα διευκρινήσεις και να δώσει. Είπε μία άποψη, η οποία επιστημονικά επαναλαμβάνω είναι σωστή. Δεν μας προστατεύει η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης χάραξε τα σύνορα. Από τη στιγμή που τα χάραξε, δεν μας προστατεύει η συνθήκη αυτή καθεαυτή. Την οποία η Τουρκία μπορεί να ζητήσει. Ναι, αλλά αν έχει επιστημονικά δίκαιο. Και τη ζητάει. Μάλιστα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 20 πάλι στο Sky ο κύριος Συρίγος δήλωνε ότι οι συνθήκες όπως της Λοζάνης που καθορίζουν σύνορα θεωρούνται ιερές, δηλαδή το τίμιο ξύλο που λέγατε, και δεν τις αγγίζεις. Πότε είχε δίκιο? Μισό λεπτό, κύριε Υφαντή. Είστε από τους ευφιέστερους. Και νομικά η διακήρυξη του Ελσίνκη το τελευταίο. Μισό λεπτό. Είστε από τους ευφιέστερους διπλωμάτες. Επιστημονικά πότε είχε δίκιο? Το 20 ή το 24? Αν είναι ιερή, δεν τη λες παροχημένη? Δεν έπρεπε να πει τη λέξη παροχημένη. Αν την έλεγε ότι η συνθήκη της Λοζάνης έχει γίνει ανενεργή γιατί κανένας από τους δυο δεν την τηρεί, η Τουρκία την παραβιάζει και εμείς δεν την υπερασπιζόμαστε, θα ήταν πολύ καλά δηλαδή, ότι την είχαν πέσει έτσι. Εγώ δεν στέκομαι, λέω, στο Συρίγο. Στέκομαι στο γενικότερο φαινόμενο με αφορμή τις δηλώσεις του, όπου βγήκαν μια σειρά απίθανοι τύποι, διεθνολόγοι και μη, και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το τι σημαίνει διπλωματία, τι σημαίνει να μιλάς με τον αντίπαλο απέναντί σου. Είναι όλοι θεωρητικοί του κακιού, αλλά δεν έχουν κάτι να παίξουν με τον αντίπαλο και την πίεση χρόνου, έτσι, παρτίδα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τύποι βγήκαν και μας είπαν ότι η συνθήκη της Λοζάνης, που λέει για αποστρατηγικοποίηση, είναι το νομικό μας θεμέλιο. Εγώ επαναλαμβάνω, τα σύνορα, το παραβίαση των συνόρων, το εγγυάται η πράξη του η διακήρυξη του Ελσίνκη το 1975. Έγινε μία σύνοδος του Ελσίνκη, όπου τότε Σοβιετική Ένωση, δορυφόροι και από την άλλη μεριά Δύση, διακήρυξαν το απαραβίαστο των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Την υπέγραψε και η Τουρκία και η Ελλάδα. Αυτή εγγυάται έναντι της Τουρκίας και οποιοδήποτε άλλου θέλει να αναθεωρεί τα σύνορά μας, ότι τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα. Η συνθήκη της Λοζάνης απλώς τα χάραξε. Δεν τα στηρίζει, δεν είναι τίμιο ξύλο, δεν έχει μαγικές ιδιότητες. Αν εμείς δεν έχουμε την δύναμη, όπως λένε οι Τούρκοι, ο συσχετισμός δύναμης δεν είναι αυτός της ηττημένης Τουρκίας την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεπώς πρέπει να αλλάξουν και βάζουν τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Λοιπόν, ή μπορούμε να τα υπερασπίσουμε τα σύνορα επί του πεδίου? Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε κυρίως γιατί δεν έχουμε διάθεση, στρατιωτική ηγεσία και πολιτική ηγεσία μαζί. Και το δεύτερο είναι ότι δεν επικαλούμεθα τις σωστές συνθήκες. Δεν θα επικαλυφθούμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούτε για την αποστρατευτικοποίηση, ούτε για την υποστήριξη των συνόρων μας. Αυτό λέω, αυτό είπε ο Συρίγος, έχει δίκιο. Ο τρόπος με τον οποίο το είπε δεν βοήθησε καθόλου, δεν μπόρεσε να γίνει κατανοητός, του την πέσανε όλοι και είναι ένα μάθημα ότι μερικές φορές οι πολιτικοί άνδρες πρέπει να μην χάνουν τις ευκαιρίες να σιωπήσουν σε μερικά ζητήματα. Μάλιστα. Εγώ πάντως, σε αντίθεση με εσάς, είναι δικαίωμά σας, αναφέρετο, και αυτή η εκπομπή το υπερασπίζεται. Το αν ήταν σε συνεννόηση ή όχι, με συγχωρείτε, έχω εξαιρετικές αποστάσεις πια, διότι το πότε εκφράζει επιστημονική, πότε προσωπική, πότε πολιτική άποψη, πότε είναι παροχημένη, πότε είναι ιερή, και σε αυτό το κρίσιμο, και θα εξηγήσω παρακάτω μαζί σας με τη βοήθειά σας γιατί είναι κρίσιμο αυτό το διάστημα, κρατώ επιφυλάξεις. Θέλω όμως, επειδή το είπατε για την Ιεμένη και τους Χούτι και την εμπλοκή και εκεί της χώρας, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, διότι τώρα μου στείλαν και μια είδηση ότι πριν από λίγο το Ινδικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε πειρατική ομάδα στην Ερυθρέα Θάλασσα.
είναι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και των Χούτι στην Ερυθρά ή ένα προπέτασμα καπνού για άλλα γεωπολιτικά παιχνίδια? Διότι 19 με 21 Δεκεμβρίου η ομάδα εργασίας τετράδας για την τρομοκρατία που συγκροτήθηκε το Μάρτιο, σας θυμίζω στο νέο δελτίο, όχι σε εσάς τους ακροατές, πήρε νέες αποφάσεις για δράση επί του πεδίου, όχι μόνο στον Ειρηνικό αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Μήπως αυτό συνδέεται με τους δύο παράλληλους δρόμους, τον έναν του μεταξιού της Κίνας και το άλλο της Ινδίας, και τη διελκυστίδα μεταξύ Δύσης και Ανατολής? Η πειρατεία είναι ένα φαινόμενο, το ασκούν ληστές, το ασκούν πειρατές, το ασκούν παραστατικές ομάδες σε αυτές τις περιοχές του κόσμου. Συνεπώς και Κίνα και πολύ περισσότερο η Ινδία θέλουν αυτό το θέμα να σταματήσει. Είναι ένα ζήτημα αυτό και είναι διαφορετικό ζήτημα όταν βγαίνει μια κυβέρνηση που έλεγε ένα μεγάλο κομμάτι της Ιεμένης, έτσι, και η οποία ασκεί τον πραγματικό έλεγχο επί του εδάφους και λέει ότι για αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα εγώ θα πλήττω ως κυβέρνηση όλα τα πλοία που έχουν σχέση με το Ισραήλ. Είναι είτε Ισραηλινών συμφερόντων είτε πηγαίνουν προς το Ισραήλ. Εμείς θέλουμε μια φρεγάτα εκεί. Εάν, και το έχω ξαναπεί, εάν η φρεγάτα, όπως είναι φυσικό σε τέτοιες επιχειρήσεις, χτυπήσει την ξηρά για να καταστήλει είτε βάση πειρατών, βάση κομμάντος από την οποία εξαρμούμε τα κύπλωα, είτε πυροβολαστή επιράβλων κτλ., θα βληθεί και αυτή από τη στεριά και θα βρεθούμε σε σύγκρουση. Και πιστεύω απόλυτα αυτά που έχει πει ο κύριος Κώστας Βρύβας για τις πυραυλικές δυνατότητες που έχει το προστάσιο των Χούτης. Οι δικές μας φρεγάτες με τα φάλανξ ούτε θα το δουν να έρχεται τον πύραυλο. Είναι πύραυλοι οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με τα συστήματα που έχουν οι δικές μας φρεγάτες Κορτενέρ και Μέκο απάνω. Συνεπώς, η κοινή λογική λέει ότι δεν στέλνει ένα πλοίο που είναι τρωτό στα όπλα που έχει ο αντίπαλος, ακόμη και αν εμείς τους λέμε ξυπόλυτους, έχουν πολύ εξυγχρονισμένα όπλα, έχουν πυράβλους οι οποίοι έρχονται κατακόρυφα, ξαναμπαίνουν στην ατμόσφαιρα και πλήττουν το πλοίο. Δεν έχει άμυνα το πλοίο, το ξέρουν οι ναυτικοί αυτό. Και δεύτερον, χτυπώντας τους Χούτης εκνευρίζουμε τους Ιρανούς. Και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας μπαινοβγαίνει από τα στενά του Ορμούζ στον κόλπο. Τον Περσικό κόλπο κατά τους Ιρανούς, Αραβικό κατά τους Άραβες. Περσικό τον λέω εγώ. Θέλουμε μένουμε σε ένα σπίτι με γυαλί και βγαίνουμε απ' έξω και πετάμε πέτρες στους περαστικούς. Βοηθάει την ναυτιλία αυτό? Επειδή είναι φίλοι του Πρωθυπουργού οι εφοπλιστές κατά κανόνα. Βοηθάει τα συμφέροντά τους? Εγώ δεν το βλέπω ότι τα βοηθάει. Αν τα βοηθάει δεν πειράζει, ας πάμε να ρίξουμε και ένα χαστούκι, ας πούμε, στην Ιρανική Ανώτατη Ηγεσία, να δούμε μετά θα έχουμε συνέπειες ή δεν θα έχουμε. Λέω λοιπόν ότι με χώρες που δεν μας απειλούν να είμαστε ήσυχοι και σεμνοί. Και με τις χώρες που μας απειλούν, όπως η Τουρκία, και πάλι ήσυχοι και σεμνοί να είμαστε, αλλά να παίρνουμε μέτρα αποτροπής, πράγμα που δεν κάνουμε. Θέλω πριν πάμε στο πρώτο αναγκαστικό διάλειμμα, διότι θα σας ταλαιπωρήσουμε σήμερα, να σας μεταφέρω μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και θέλω να την αποκωδικοποιήσετε για τους ακροατές. Είναι η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση λέει: ο Πρωθυπουργός θα έχει το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο, κατηδία συνάντηση στην οικία του στα Χανιά με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στην οποία θα μετάσχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα, και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη. Θέλετε? Θα δώσει απευθείας εντολές ο κύριος Μπλίνκεν στους υφισταμένους του Πρωθυπουργού. Από τη μεριά των Αμερικανών, ποιοι θα μετέχουν? Το Political Department της Πρεσβείας στην Αθήνα. Έσω, αυτά είναι πρωτοφανή. Και μετά μας πείραξαν οι σπέτσες του Κασελάκη. Ναι. Δηλαδή, πώς το αποκωδικοποιείτε, ότι έρχεται για όλα, έρχεται... Πρώτα απ' όλα, δεν κάνεις διακρατικές συναντήσεις στο σπίτι σου. Αν τις κάνεις στο σπίτι σου και ως πρωθυπουργός, έτσι, αν τις κάνεις στην προσωπική σου κατοικία, ας πούμε, στη Χαλέπα ή δεν ξέρω κι εγώ που ακριβώς... Στο ακροτήρι.
στο ακροτήρι, ωραία, να δικρύζει κάτω και τον κόλπο. Δεν μπορείς να βάζεις όλα σου τα τρόλ και να λένε γιατί κακώς πάλι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, της τύπης αξιωματικής και τύπης αντιπολίτευσης, φωνάζει τους βουλευτές του στο θέρετρό του στις Σπέτσες. Έτσι. Και να λέμε ότι οι Σπέτσες είναι, δηλαδή οι Σπέτσες είναι πιο high από τα Χανιά, από τα Αυγροτήρη, δεν νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι γελίο, αλλά είναι και ένα αποτελεσματικό. Δεν κατάλαβα αυτή η σύνθεση. Δεν υπάρχει ούτε ένας υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι άνθρωποι όλοι του Πρωθυπουργού. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ο κύριος Ντίνγκεν πρέπει να κάνει ανάθεση καθηκόντων απευθείας σε ένα έκαστο από τους παρισταμένους. Κύριε Ιφαντή, με βάση και την ανακοίνωση που διάβασα προηγουμένως, εικάζεται, βεβαίως παρόντες δεν είμαστε εμείς, αλλά εικάζεται ότι θα συζητηθούν τα ελληνοτουρκικά μόνο, διότι ο κύριος Μπλίνκεν θα πάει και η Κωνσταντινούπολη πιο πριν. Θα δει το Φιντάν, δεν ξέρω αν θα δει και τον Ερντογάν. Ή εδώ θα ανοίξει η συζήτηση για όλα αυτά που περιγράφατε και για Μέση Ανατολή και για Λωρίδα της Γάζας και για Ισραήλ και για Παλαιστινίους και για Ερυθρέα Θάλασσα και για Ουκρανία. Οπωσδήποτε θα συζητηθούν όλα για τα ελληνοτουρκικά. Η οπτική και οι προθέσεις του Μπλίνκεν είναι να γίνει μια δημόσια δήλωση από τα πιο υπεύθυνα χείλη στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε αντίρρηση να προμηθευτεί η Τουρκία τα εξυγχρονισμένα F-16 αφού εμείς θα πάρουμε F-35. Δηλαδή έρχεται για να πουλήσει και στους Τούρκους τα F-16 εφόσον εντάξουν τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, σιγά δηλαδή, τη μεγάλη υποχώρηση για τους Τούρκους, και να πουλήσει σε εμάς F-35, τα οποία είναι ένα αχρίαστο οπλικό σύστημα για μας, εξαιρετικά επικίνδυνο από δημοσιονομική άποψη, αλλά και από το γεγονός ότι είναι ένα αεροπλάνο που εξαρτάται για κάθε αποστολή από τους κλειδάριθμους του κατασκευαστή. Συνεπώς δεν κάνεις μια αποστολή που δεν εγκρίνει ο κατασκευαστής. Και θα απορροφήσει κάθε εκμάδα του αμυντικού μας προϋπολογισμού. Θα έχουμε μόνο F-35, αυτές θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας, και να δούμε πόσα από αυτά θα πετάνε. Θα είναι σε κατάσταση πτήσης, γιατί έχουν χαμηλή διαθεσιμότητα διεθνώς. Συνεπώς, ο κ. Μπλίνκεν έρχεται γι' αυτό. Θέλει να βραχυκυκλώσει το ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο, το οποίο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για τα F-16 στην Τουρκία. Και θεωρεί ότι ο κατάλληλος διακόπτης για αυτό το βραχυκύκλωμα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γι' αυτό έρχεται. Επίσης, έρχεται για να, όπως είπατε πριν, να τραβήξει την Ελλάδα βαθύτερα σε εμπλοκή στη Μέση Ανατολή κάτω από τις αμερικανικές οδηγίες. Βλέπετε, εμείς δεν ρωτήσαμε καν ποιος θα έχει τη διοίκηση στη δύναμη αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα. Σπεύσαμε να προσφέρουμε το πλοίο όποιος και να την έχει. Ξέραμε ότι θα την έχουν οι Αμερικανοί. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ήσαν διστακτικοί και είπαν ότι όχι, παραμένουν Ιταλοί υπό εθνική διοίκηση, Ισπανοί μόνο υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ ή υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν πειράζει. Ας την είχε ο δήμαρχος, ο κυβερνήτης της Αϊόβα. Θα στέλναμε τη φρεγάτα, σιγά τη φρεγάτα άλλωστε. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μας νοοτροπία. Τι δεν θα θέσουμε εμείς? Δεν θα θέσουμε το θέμα της Λιβύης, όπου η Λιβύη χαρακτήρισε εσωτερικά ύδατα τον κόλπο της Σύρτης, και από εκεί και πέρα, δηλαδή σχεδόν μεσοπέλαγα στη Μεσόγειο, τράβηξε 12 ναυτικά μίλια προς βορρά και άλλα 12 και άλλα 24 συνορεύουσα ζώνη. Αυτό εμείς δεν θα το συζητήσουμε. Έτσι, μας έχουν αποκλεισμένους οι Αμερικανοί από οποιαδήποτε διαβούλευση περί Λιβύης. Δεν θα πούμε στους Αμερικανούς ότι θα στείλουμε πλοία να παραβιάσουν αυτήν τα χωρικά ύδατα και αυτή τη συνορεύουσα ζώνη στο μέσο της Μεσογείου, διότι μπαίνουν στα δικά μας χωράφια, για τον απλούστατο αυτό λόγο. Σωστά. Μπαίνει έτσι η Λιβύη στην οριοθετημένη μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και τεινάζει στον αέρα την επίρρεια της Γάβδου νοτίως. Αυτό κάνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Εμείς αυτά δεν θα τα κάνουμε. Δεν θα πούμε στους Αμερικανούς ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να στείλουν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις να πατήσουν στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, διότι βέβαια η αμερικανική άσκηση είναι να επαναφέρουν την Τουρκία και δεν θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Τελικά εμείς είμαστε εκεί για να
να πάρουμε εντολές. Και το προσωπικό το οποίο θα διαβάσετε θα συμμετέχει από ελληνικής πλευράς στη σύσκεψη, ακριβώς αυτό είναι. Μπάτλες. Μπάτλες. Με ρωτάνε εδώ, πιστεύετε... Και όχι όπως ο Άντονι Χόπκινς, με στυλ του Άντονι Χόπκινς. Τα απομεινάρια μιας ημέρας θα είναι όμως και εδώ. Ακριβώς, ναι, δεν εννοώ αυτό το αμίμητο στυλ, εννοώ το, εδώ, το ανατολικο-λιβανέζικο αυτό. Ρωτάνε εδώ πολλοί ακροατές, πιστεύετε ότι ο Μπλίνκεν θα θέσει και θέμα Ουκρανίας στην Ελλάδα? Προφανώς, γιατί πρέπει να στείλουμε εξοπλισμό. Πρέπει να στείλουμε εξοπλισμό, τον βρίσκουμε από τα νησιά και όχι μόνον. Το άκουσα το πρωί στο Αλ Τζαζίρα. Δηλαδή ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το έλεγε ότι θα ζητήσει περαιτέρω εξοπλισμό από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Ειλικρινά, δεν ξέρω, δεν αναγνωρίζω τη χώρα και το Υπουργείο στο οποίο υπηρέτησα. Τουλάχιστον τηρούσαμε κάποια προσχήματα. Είναι δυνατόν να ξέρει ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, από τους Αμερικανούς προφανώς, τι θα συζητήσουμε, και κανένας εδώ στα μίντια να μην το ξέρει, αλλά να μην το ξέρουν και οι υπεύθυνοι. Φαντάζομαι ότι πιο ευθυνοί οι συναδελφοί μου και αυτοί από το Αλ Τζαζίρα θα το πληροφορήθηκαν. Λοιπόν, θέλω να πάω βήμα-βήμα με τους ακροατές και με τα δικά σας σχόλια. Μου λέει κάποιος εδώ, κύριε Ιφαντή, καλημέρα σας. Είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά το Δεκέμβριο του 2017, όταν μίλησε για αναγκαιότητα αναθεώρησης της Λοζάνης, είχε συσχετίσει αυτή την αναθεώρηση με την πρόσβαση των Τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά, θέμα που ελήφθηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών? Άρα μήπως τελικώς δεν είναι και τόσο τυχαία η αναφορά περί παροχημένης συνθήκης Λοζάνης? Από νομική άποψη, για να αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη συνθήκη η Τουρκία, θα πρέπει να το αναθεωρημένο κείμενο τον συνυπογράψει όχι μόνο η Τουρκία και η Ελλάδα, αλλά και άλλα 7 κράτη. Και η Ιαπωνία. Άρα από νομικής απόψεως. Εσείς το έχετε τυχαίο, μισό λεπτό, το έχετε τυχαίο ότι για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Ιαπωνία φέτος, το 23. τώρα θα μου πείτε παρά είμαι σενάριο λόγος. Δεν νομίζω, αλλά από νομική άποψη, αν θέλεις να αναθεωρήσεις ένα τέτοιο κείμενο 100 χρονών, φτιάχνεις ένα καινούριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ούτε καταγγέλεις το παλιό, φτιάχνεις ένα καινούριο, το οποίο προβλέπει για τα ίδια θέματα άλλες ρυθμίσεις. Άλλα σύνορα δηλαδή, άλλες δυνατότητες, άλλες πρόνοιες για τον... Πού μέσα στην ελληνική επικράτεια θα υπάρχει οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πού δεν θα μπορούν να πάνε. Καστελόριζο, Φερρυπίν, δεν θα μπορούν να πάνε. Υπογράφησε ένα καινούριο. Όταν είπε λοιπόν ο Ερντογάν να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, να την εξυγχρονίσουμε, όπως είπε, ήταν ο όρος που έβαλε, είπε να υπογράψουμε ένα άλλο χαρτί το οποίο θα λύνει όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματευόταν και η συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα, αν θα το κάνεις αυτό με ένα κείμενο ή θα το κάνεις κομμάτι-κομμάτι, σαν ψηφιδωτό, είναι ένα ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να σπεύσουμε αυτή τη στιγμή σε μια οριστική και με προσδοκία ότι θα αντέξει στον χρόνο ρύθμιση της όλης μας σχέσης με την Τουρκία. Διότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν μας εξυπηρετεί. Σαφές αυτό που λέτε. Ο Αντώνης λέει, καλημέρα κύριε Ιφαντή. Με ό,τι μας εγκαλούσε όλες αυτές τις μέρες και έπαιζε σε κάποια μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έσερνε στο Ευρωδικαστήριο για το μη θαλάσσιο ειδικό χωροταξικό. Μήπως η συζήτηση ξέφυγε με αφορμή τις δηλώσεις Συρίγου από εκεί που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο? Οι δηλώσεις, το είπα και πριν, ήταν άκερες, πρωτίστον άκερες. Ήταν κακό το timing, ήταν κακό ο τόπος που έγινε, ένα πρωινάδικο εκεί, ας πούμε, όπου όλα τα σφάζει και τα μαχαιρώνει και δεν έχεις χρόνο να αναπτύξεις την άποψή σου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το μηντιακό σύστημα έφυγε αμέσως και το επικέντρωσε στο Συρίγο και στις δηλώσεις του, λες και αυτό ήταν το ζήτημά μας, και όχι σε αυτό που λέει πολύ σωστά ο Κροατής σας, ότι εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι εμείς δεν τολμάμε να της πούμε τι αλήτιδα ζώνη έχουμε, τι συνορεύουσα ζώνη έχουμε, τι αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουμε, τι αλλιευτική ζώνη έχουμε. Δεν τις τα λέμε.
τα κρύβουμε. Μα τι να πούμε, με συγχωρείτε, εδώ η νέα γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ είπε ότι οι νησίδες δεν διαθέτουν χωρικά ύδατα. Το διάβασα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Οι νησίδες που μπορούν να υποστηρίξουν ζωή. Όταν μπορούσαν με στέρνες να υποστηρίξουν ζωή, τώρα με το σύστημα της αφαλάτωσης μπορούν να το υποστηρίξουν όλες. Και συνεπώς όλες έχουν. Είναι εκ του πονηρού το τι λέει η κυρία αυτή. Πραγματικά δεν νομίζω ότι. Δεν δίκιο έχει ο Κροατής. Εδώ πέρα βρήκαμε τώρα το Συρίγο βολικό. Βολικό να ξεφύγουμε. Βρήκαμε τη χρυσή ευκαιρία. Εντάξει. Δεν του τραβήξαν τα μανίκια, μόνος του έκανε τη. Καλημέρα από Southampton. Καλημέρα, λύση τον κύριο πρέσβειο Κούλη. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι το θέμα ή η στάση των Αθηνών διαχρονικά, η κληρονομιά δηλαδή που έχουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Μήπως οικοδομείται συστηματικά η αποδόμηση και πού κατά τη γνώμη του θα καταλήξει αυτό? Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Τουρκία είναι ο αντίπαλος και ότι δεν είναι ο εχθρός μας. Ο εχθρός μας, όπως έλεγε ο Winston Churchill, κάθεται ανάμεσά μας. Λοιπόν, προφανώς είναι για μένα το πολιτικό σύστημα των Αθηνών. Αυτό έχω βιώσει σε όλα τα χρόνια, 5-6 χρόνια της διπλωματικής μου υπηρεσίας και μου επιβεβαίωσε αυτό που ήδη από νεαρός φοιτητής αισθανόμουν. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν αυτό που περιμένουμε να κάνουν. Παίζουν το καλύτερο δυνατό κάτι για τον εαυτό τους. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε σχέδιο, συνοχή και διάθεση να αντιπαρατεθούμε. Διάθεση να κερδίσουμε την παρτίδα. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από την Αθήνα. Ο Σεργέη Καραγκάνοφ, επικεφαλής του Think Tank του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής της Ρωσίας, δήλωσε ότι φυσικά δεν θα ακυρώσουμε τίποτα συμπεριλαμβανομένης ευρωπαϊκής μας ιστορίας. Έχουμε ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Θα κρατήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον οποίο η Δύση φαίνεται να προσπαθεί να εγκαταλείψει. Η Δύση ακυρώνει την ιστορία της, καταστρέφοντας τα μνημεία της και τώρα ολισθαίνει προς μια αναπόφευκτη πορεία προς το φασισμό. Το ερώτημα λοιπόν, λέει προς τον κύριο Αϊφαντή, είναι το εξής. Ποιο εκτίμα ότι θα είναι το μέλλον της λεγόμενης ευρωπαϊκής Δύσης, χωρίς τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ρωσίας, και όταν χώρες όπως η Ελλάδα δεν κάνουν, συμπληρώνω εγώ, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν με τους δικούς τους πόρους? Εντάξει, δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση. Ο Ντοστογεύσκη, ο Τσαϊκόφσκι, ο Πούσκιν είναι Ασιάτες, είναι Αγγλοαμερικάνοι, λογοτέχνες, δεν είναι κομμάτι της πολιτιστικής παράδοσης της Ευρώπης? Λέω μερικά ονόματα στην τύχη. Υπάρχουν πάρα πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες, πνευματικοί άνθρωποι, δημιουργοί στη Ρωσία. Αυτοί δεν δημιουργούν σε βάση μιας άλλης παράδοσης, όπως ενδεχομένως οι Κινέζοι ομοτεχνοί τους ή οι Ιαπωνέζοι ομοτεχνοί τους. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι η Ρωσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με τις ιδιαιτερότητές του. Οι ιδιαιτερότητές τους οι Ρώσοι, όπως άλλωστε έχουμε και εμείς ιδιαιτερότητες. Συνεπώς, ναι, χωρίς τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια καταδικασμένη υπόθεση. Και αυτό προσπαθούν να πετύχουν οι Αμερικανοί, να κρατήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια καταδικασμένη υπόθεση, με ηγέτες τύπου Φόντερ Λάιεν και τον άλλον απίθανο Βέλγο με τα φρικτά αγγλικά, ας πούμε, έναν νάνο ο οποίος θα είναι το υποπόδιο των Αμερικανικών επιδίωξεων στην Ευρώπη. Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, όπως ξεκίνησε και όπως το έβαζε ο στρατηγός Ντεγκόλ, ένας βαθύτατα Ευρωπαίος και πολύ κριτικός έναν των ΗΠΑ πολιτικός ηγέτης, ήταν από την Ευρώπη μέχρι τα Ουράλια, από το Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το έχουν σκοτώσει οι Αμερικανοί με πάρα πολλούς πρόθυμους Ευρωπαίους στη μέση. Και εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες των Πολωνών και των λοιπόν λαών που έχουν κακό παρελθόν με τη Ρωσία για να το τσιμεντάρουν. Ο Χρήστος. Δεν νομίζω ότι αξίζει να μιλάει κανείς για ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν υπάρχει καμία προοπτική. Χρειάζεται ανάταξη η Ευρωπαϊκή Ένωση
οι επικείμενες ευρωεκλογές θα πρέπει, κατά ταπεινή μου άποψη, να ειδωθούν από τον ελληνικό λαό έτσι. Σαν μια προσπάθεια ανάταξης. Ποια Ευρώπη? Ευρώπη ναι, αλλά όχι Ευρώπη και ό,τι να είναι. Χρήστος, κύριε Αϊφαντή λέει, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ιδιαίτερα πιστική ιστορία με τους Χούτι. Έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας πλέον οι παγκόσμιοι πολεμικοί στόλοι και δεν μπορούν να προστατεύσουν τα εμπορικά πλοία από επιθέσεις των Χούτι. Μήπως αποκρύπτεται κάτι άλλο? Μπορούν αν τους πλήξουν. Έτσι. Αλλά όπως έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ στη διάρκεια των αιώνων οι Βρετανοί από το Άντεν, οι Αιγύπτιοι που στη δεκαετία του, σε τέλη δεκαετία του 50 της αρχής του 60 εξτράτευσαν στην Ιεμένη για να στηρίξουν τους κοσμικούς του Άντεν, οι σοσιαλιστές Άραβες του Άντεν έναντι των Χούτις ακριβώς, οι οποίοι είναι στα βουνά της Βόρειας Ιεμένης, αυτοί δηλαδή τα βουνά που χωρίζουν την Ιεμένη από τη Σαουδική Αραβία, είναι σκληρά καρύδια και επιπλέον έχουν εξοπλισμό τελευταίας. Έχει γράψει ένα αναλυτικότατο άρθρο ο κύριος Δρύβας γι' αυτό, το οποίο καλό όσους είναι technically minded από τους ακροατές σας να διαβάσουν, όπου εξηγεί τι συστήματα έχουν αναπτύξει και τι συστήματα διαθέτουν αυτή τη στιγμή. Αυτά τα ξέρουν οι αρμόδιοι και είναι πολύ προσεκτικοί. Άλλωστε οι Χούτις σιγά την παρενόχληση στο διεθνές εμπόριο που κάνανε. Καταλάβαν 2-3 πλοία, αυτό ήταν όλο και όλο. Ανέβηκαν τα ασφάλιστα στο Θεό, έπαψε η Μέρσκ να χρησιμοποιεί την Ερυθρά Θάλασσα για να ανεφοδιάζει η Ευρώπη και η Ισραήλ. Αυτό θέλαν οι Χούτες. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ό,τι ήταν να πετύχουν, το έχουν πετύχει. Αν τους εξοντώσουμε, θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο? Όχι, θα γίνει ασφαλέστερη. Αν επιχειρήσουμε να τους εξοντώσουμε, θα γίνει ασφαλέστερη. Εδώ το Ιράκ έγινε κόλαση μετά που το κατέλαβαν οι Αμερικανοί. Η Ερυθρά Θάλασσα δεν θα γίνει. Άρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, η Ερυθρά Θάλασσα είναι ένας ξεγραμμένος για το ορατό μέλλον θαλάσσιος δρόμος. Εκτός αν κάποιος έχει τα κονέ και δεν τον χτυπάνε οι Χούτης. Εκεί θέλω τους Έλληνες εφοπλιστές, μπορούν να τα βρουν. Ο Σάκης πάει αλλού την κουβέντα. Κύριε Αϊφαντή λέει, καλημέρα. Με την υπογεννητικότητα στη χώρα έχουμε γίνει stealth και να ρίξουν πυράβλους οι Τούρκοι. Ο ένας μένει εδώ και το επόμενο παιδί είναι στην Αταλάντη. Είναι απίθανο να βρουν στόχο, λέει. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό βραχυπρόθεσμα. Υπερβαίνει την αρμοδιότητα και τις τεχνογνωσίες μου. Εγώ δεν έχω παιδιά, εντάξει. Οπότε είμαι ο ίκιστα κατάλληλος για να δώσω συμβουλές. Ο Κωστής, αν βυθιστεί η φρεγάτα η ελληνική στην Ερυθρά, κύριε πρέσβη, λέει, θα σταματήσει και η κουβέντα για εξυγχρονισμό αφού δεν θα την έχουμε. Πολύ απλό. Μα και τώρα που την έχουμε, για παλιοσίδερα θα πάνε τελικά. Είναι, τα πλοία έχουν ένα συγκεκριμένο ορίζοντα ζωής, τον εξαντλούμε, ενώ εμείς μιλάμε και σχεδιάζουμε, τα πλοία παλιώνουν και μετά θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση να εξυγχρονίσουμε μία αντίκα. Θα πρέπει να πάρουμε καινούργιες, τις οποίες δεν θέλουμε να πάρουμε. Θα έχουμε τον στόλο των τριών φρεγατών που η οικογένεια αποφάσισε ότι πρέπει να πάρουμε. Γιατί και αυτό με την συνενοχή μια σειράς αξιωματικών της ανώτατης της ηγεσίας. Δεν φταίνε γι' αυτό οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού. Φταίνε γι' αυτό. Αλλά έτσι εκεί πάνε τα πράγματα. Θα πάρουμε τα περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης on steroids, αυτά που έχουν αναπτύξει, τις αλουμινότατες που λέμε, που οι Αμερικανοί λένε ότι το οικονομικό είναι να τις βυθίσουν. Ο φίλος ο Γιάννης επανέρχεται και λέει, κύριε πρέσβη, με όλο το σεβασμό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι μια φορά η γκάφα του κύριου Συρίγου. Όταν το ελληνοαμερικανικό λόμπι πάλευε να μπλοκαριστεί η διάθεση των F-16 στην Τουρκία πριν 2 χρόνια, δήλωνε ότι σε βάθος χρόνου θα πρέπει να τους πάρει η Τουρκία τα F-16, αφού είναι αμερικάνικα, άρα θα μπορέσουν να ελεγχτούν από τους Αμερικανούς, όπως δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ήταν ένα ακόμη, να το πω, λάθος του κυρίου Συρίγου. Ο κύριος όμως Συρίγος, για να το ξεκαθαρίσουμε, εμένα με τιμά, με τη φιλία του, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι δεν συμφωνώ σε όλα που λέει αλλά πιστεύω
το βασικό, ότι είναι ειλικρινής. Συνεπώς, 10.000 φορές να έχουμε τον κύριο Συρίγο, παρά τα άλλα, τα άλλα πρόσωπα μέσα στη Νέα Δημοκρατία που εφαρμόζουν την τρέχουσα εξωτερική πολιτική. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει και τις γνώσεις και ένα παρελθόν που με κάνει να είμαι βέβαιος ότι έχει κόκκινες γραμμές. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχουν τίποτα. Και αν τους πει, ο Μπλίνκεν να πηδήξουν για να πιάσουν το σταυρό, θα δει ότι η κυρία Παπαδοπούλου θα πηδήξει για να πιάσει το σταυρό. Δηλαδή αν ο Μπλίνκεν πει ότι δεν έρχομαι, αν δεν πηδήξει να πιάσει το σταυρό, έφυγε μέσα με τα ρούχα. Μ' αρέσει που ορισμένες φορές παντρεύεται το χιούμορ με το σκόμα. Ακούστε εδώ, λέει η φίλη μου η Ελένη. Καλημέρα. Πώς ο κύριος Αϊφαντής μπορεί και προσέχει ποιες λέξεις λέει και πώς τις λέει για να είναι κατανοητό σε όλους εμάς τους μη επαείοντες αυτό που θέλει να πει? Ο κύριος Συρίγος ούτε στις διορθώσεις 5 δεν μπορούσε να είναι κατανοητός. Επιτέλους, είναι διαφορετική τοποθέτηση στο πλαίσιο συζήτηση αμφιθέατρο. Άλλοι όταν βγαίνεις και μιλάς στην τηλεόραση και δεν προσέχεις αυτά που λες. Από την άλλη, ο Κασελάκης στις πέτσες με τους βουλευτές του και εκδρομή, είναι από την ταινία Τζένι Τζένι, Μαγντάς, Γκόρτσος και Γκρουέζας, να πάει και εκδρομή να τους πάει στις πέτσες ενοχλεί. Το ότι ο Πρωθυπουργός στο εξοχικό του, δεν είναι εξοχικό του, είναι η πατρογονική κατοικία, στο ακροτήρι με τον Αμερικανό και όλες τις κουστοδίες, είναι απλά παραμονή των φώτων. Ευχαριστούμε, λέει, κύριε πρέσβη. Συμφωνώ μαζί, τι να πω. Έχει δίκιο και Κροάτρια. Τα έγραψε όλα μια χαρά. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι όταν κανείς έχει μια 36 χρόνια στη διπλωματία, έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, τον οποίο εγώ παραβαίνω συχνά όταν μιλάω δημόσια, έτσι, αλλά δεν μιλάω πια ως διπλωμάτης. Μιλάω ως σχολιαστής με διπλωματική εμπειρία. Αν ήμουν εν ενεργεία διπλωμάτης δεν θα μιλούσα έτσι. Και όταν ήμουν εν ενεργεία διπλωμάτης δεν μιλούσα έτσι. Αλλά ήμουν σαφής, καταλάβαιναν όλοι. Ιδίως οι αντίπαλοι τι εννοούσα. Ο Λευτέρης λέει: καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Το ζητούμενο είναι πώς θα επιβάλλει στα πράγματα την άποψή του πλέον ο ελληνικός λαός, δεδομένου πως το κράτος του και εκπρόσωποι του πράττουν αντίθετα με τη βούλησή του. Ωραία, ναι, έχει ο ελληνικός λαός τις θεσμικές διαδικασίες, έχει τα ατομικά δικαιώματα. Εδώ ας πούμε οι Ιρανοί που εκτίρουμε όλοι μαζί και τα λοιπά κατεβαίνουν στον δρόμο για τη μαντήλα και για ό,τι συμβολίζει η μαντήλα. Και κατεβαίνουν στον δρόμο και οι άλλοι πυροβολούν πραγματικά πειρά. Πλην όμως κατεβαίνουν και εξακολουθούν να κατεβαίνουν. Ο ελληνικός λαός θέλει να κάθεται στην τηλεόραση και να γίνουν όλα αυτόματα από κάποιον άλλον. Δεν έχει βρεθεί αυτό το application ακόμα. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Αντώνης: καλημέρα κύριε πρέσβη. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια, αλλά όλα αυτά και η Ερυθρά Θάλασσα μήπως έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, την κατάργηση κτηνοτροφίας και γεωργίας, την τεχνητή αύξηση του κόστου των τροφίμων και της ζωής γενικά, όπως προωθούνται παγκοσμίως? Μήπως υπάρχουν δηλαδή και άλλοι παράμετροι σε όσα συμβαίνουν παγκόσμια? Ασφαλώς και δεν το αποκλείω, αλλά στα πλαίσια αυτής της εκπομπής δεν είμαι σε θέση να κάνω έτσι ένα συλλογισμό αυτής τόσο σφαιρικό, τόσο global. Λέτε να είμαστε πειραματόζω λόγω της αύξησης των τροφίμων στην Ελλάδα, δηλαδή να είμαστε πείραμα παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, αν μπορούν να κρυβίνουν τόσο εδώ και να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος, να δούμε τι θα συμβεί. Να το επεκτείνουμε παγκόσμια, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ειλικρινά. Ο Ηλίας λέει: δεν ξέρω για την κυρία Παπαδοπούλου που εύστοχα με χιούμορ είπε ο κύριος Αϊφαντής ότι αν τη ζητήσει ο Μπλίνκεν θα πέσει και για το Σταυρό. Ξέρω όμως να σας πω, λέει με σιγουριά, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πηδήξει για το Σταυρό στις πέτσες αύριο. Λοιπόν. Τι να πω. Α, το δούμε και αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον αν τον πιάσει θα πάρει και την ευχή εκεί του Μητροπολίτη. Μάλιστα. Επιμένουν φίλοι εδώ ακροατές και φίλοι σας πια σε αυτή τη μεγάλη παρέα. Καλά τα λέει ο κύριος πρέσβης, αλλά πολλά λάθη κάνει τελικά ένας αναγνωρισμένος ακαδημαϊκός και από τους καλύτερους γνώστες του διεθνούς δικαίου στην πολιτική. Τα λάθη που επαναλαμβάνονται όμως πάβουν να είναι λάθη, ειδικά από τόσο καταρτισμένους ανθρώπους. Και ένας ακόμη φίλος λέει: δεν ξέρω αν θα στριμώξω τον αγαπητό κύριο Αϊφαντή, αλλά ο κύριος Συρίγος μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει άρδιν από τότε που πήρε πολιτική καρέκλα.
δεν νομίζω ότι εσύ το τελευταίο για τα, ότι έχει αλλάξει άρδινα από τότε που πήρε πολιτική καρέκλα. Δεν είναι η προσωπική μου αίσθηση, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά πιστεύω ότι δεν πέφτω έξω. Τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει άρδιν, ίσα ίσα. Για αυτό, για το πρώτο μέρος των αιτιάσεων, τι να πω στους ακροατές. Παιδιά, και η Μπαρσελόνα έχει κακές μέρες. Κύριε πρέσβη, είστε ωραίος σήμερα, Παρασκευή. Έχει κακές μέρες, δηλαδή. Εντάξει. Τώρα το πρόβλημα είναι ο Συρίγος ή αυτοί που ασκούν την εξωτερική πολιτική. Δεν την ασκεί ο Συρίγος, να βγω να σας το πω. Ούτε Λαγός είναι. Δηλαδή, αν ήταν έτσι οι Λαγοί, δεν εξυπηρετούν το ρόλο τους. Τα έκανε όλα μαντάρα μας τη δήλωση. Ούτε Λαγός είναι, νομίζω, ούτε ασκεί πολιτική. Απλώς τον χρησιμοποίησαν για να αλλάξουν ημερήσια διάταξη. Λέει άλλος ακροατής εδώ. Μήπως οι Αμερικανοί πιέσουν το Ισραήλ να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο της Γάζας αλλά και στην Ουκρανία, το Ζελένσκι, και τι θα γίνει αν ανοίξει άλλο μέτωπο με την Κίνα μετά τις εκλογές στην Ταϊβάν? Μήπως γίνει και πάλι της Κορέας με δυνάμεις φιλικές στο πλευρό των Αμερικανών και από την άλλη στο πλευρό των Κινέζων? Θέλω να πω, λέει, μήπως ανοίγει η ομπρέλα τελικά σιγά σιγά. Όταν μπαίνουμε σε μια περίοδο διευρυμένης ανάφλεξης με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, που είναι το επίκεντρο σεισμών παγκόσμιας εμβέλειας, έτσι, στη γεωπολιτική. Το 67, το 73 και τα λοιπά, έγινε εκεί σεισμός και τραντάχθηκε όλη η γη με τα πετρελαϊκά σοκ και τα λοιπά. Πράγματι, μπορεί να ενεργοποιηθεί και το ρήγμα ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο προβλήματα. Ότι η Ουκρανική αντεπίθεση δεν πρόκοψε και άρα πρέπει να συνθηκολογήσουν με τους Ρώσους, να βάλουν τους Ουκρανούς να συνθηκολογήσουν με τους Ρώσους από πολύ δυσμενείς θέσεις, και πραγματικά να χάσει η Ουκρανία όλη την ανατολική όχθη του Δνηπέρου, και εάν συνεχίσει τον πόλεμο θα χάσει και την Οδυσσό. Διότι, όπως όλοι ξέρουν όσοι έχουν πάει στρατό, όταν αποτυγχάνει μια επίθεση είναι κατάλληλη στιγμή για την αντεπίθεση. Όταν ο άλλος δεν έχει ακόμη συνέλθει από την αποτυχία, τότε και οι Ρώσοι έχουν μια παράδοση στο τέλος να κερδίζουν. Λοιπόν, εκεί έχουν ένα πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ταυτόχρονα είναι ότι το Ισραήλ δεν ακούει. Κυριολεκτικά, ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν. Γιατί να τον ακούσει, αφού δεν του κόβουν τα πυρομαχικά και τα λεφτά? Είναι παλαιότατος, έχει δει πάρα πολλούς Αμερικανούς Προέδρους, ξέρει ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν μάλλον δεν θα τα καταφέρει, ή και να τα καταφέρει θα έχει το λόμπι το Ισραηλινό. Όσο λοιπόν δεν του κόβουν χρήματα και πυρομαχικά, για ποιο λόγο να σταματήσει? Τη στιγμή που αν σταματήσει θα κληθεί να απολογηθεί και αυτός και η στρατιωτική ηγεσία. Αν δείτε τη συζήτηση στα Ισραηλινά μέσα, αυτοί οι οποίοι έχουν άποψη για το πώς πρέπει να είναι η Γάζα μετά είναι κυρίως οι στρατηγοί. Αυτοί οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι για την ήττα που υπέστη το Ισραήλ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τώρα πολιτική άποψη για το πώς θα φτιαχθεί η Γάζα. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι θύμα του πελάτη τους. Μιλάμε για την περίπτωση της μαριονέτας που τραβάει η ίδια τους πάγκους της. Και το Ισραήλ δεν είναι εύκολη μαριονέτα. Γιατί έχει το Ισραηλινό λόμπι, είναι βαθιά εμπλεγμένο και επηρεάζει την αμερικανική πολιτική διαδικασία. Αυτά που έλεγε ο Μέσχαιμερ στο βιβλίο του για το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι βιβλίο εγχειρίδιο χρήσης, ας πούμε, για τις διεθνείς σχέσεις, επαληθεύονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τώρα. Δηλαδή, φαίνεται πόσο καλά τεκμηριωμένες και λειτουργική είναι η ανάλυση του Μέσχαιμερ για το ρόλο που παίζει το Ισραήλ στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα και πώς παραβιάζει την αρχή, πώς επηρεάζει, να το πω καλύτερα, την λαϊκή κυριαρχία των Αμερικανών πάνω στο ίδιο το πολιτικό του σύστημα. Μάλιστα. Η Βασιλική έχει μια αιχμή για σας. Κύριε Αϊφαντή, είστε εμπαθείς με ανθρώπους όπως η κυρία Παπαδοπούλου και τους προσβάλλετε ονομαστικά? Δεν είμαι εμπαθής με την κυρία Παπαδοπούλου. Με την κυρία Παπαδοπούλου υπήρξα συνάδελφος επί 36 χρόνια
δεν γύρισα να τη πω μια κακή κουβέντα όσο είμαστε στην υπηρεσία, μόνο ότι διαφωνώ σε ριζικά και με τη συμπεριφορά της και με τις απόψεις της. Η κυρία Παπαδοπούλου τώρα είναι φορέας μιας πολιτικής. Η πολιτική δεν εφαρμόζεται με γαλαξιακή σκόνη και ψεκασμό. Φορείς της πολιτικής συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν εφαρμόζεται η πολιτική. Άρα η πολιτική, η αντιπαράθεσή μου με την κυρία Παπαδοπούλου είναι εξόχως και μόνον πολιτική. Έτσι, είχα αντιπαρατεθεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας διαφορετικές απόψεις. Είχα αντιπαραταθεί μαζί της σε δικαστήρια όπου εγώ ήμουν μάρτυρας υπεράσπισης συναδέλφων και η κυρία Παπαδοπούλου, ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, αθώθηκε ο συνάδελφος, παμψηφεί από το εφετείο. Αλλά δεν έχω τίποτα προσωπικό κατά της κυρίας Παπαδοπούλου. Δεν μου έχει κάνει τίποτα και ελπίζω να μην της έχω κάνει και εγώ τίποτα προσωπικό στις αδιαδρομίες της και να μην το έχω καταλάβει. Υπάρχει περίπτωση, λέει ο Βαγγέλης, κυρία Υφαντή, να σχετίζεται το Brexit τελικά με την κατάσταση που διαμόρφωσαν οι Αγγλοσάξονες μετά την Ουκρανία, κυρίως με ό,τι έχει σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ευρώπη? Αυτό είναι μια εκ των υστέρων ανάλυση. Δεν νομίζω ότι αυτοί που κάνανε το Brexit λάβανε, αυτοί που το σχεδίασαν, αυτοί που το ψήφισαν, το κάνανε λαμβάνοντας υπόψη το τι θα γίνει στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή. Απλώς οι Βρετανοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν πλέον, ο Βρετανικός λαός, με το έλλειμμα δημοκρατίας που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό έκαναν μια κίνηση απελπισίας ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και έλλειμμα δημοκρατίας στο Βρετανικό πολιτικό σύστημα. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον εκεί ψηφίζουν και βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα της ψήφου τους. Εσείς πείτε μου, όλοι εμείς που ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές, έχει σημασία? Δηλαδή αν ψήφιζε, λέω εγώ, μια θεωρητική περίπτωση 100% του ελληνικού λαού ΚΚΕ, θα άλλαζε τίποτα στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα την ίδια? Δεν θα άλλαζε. Άρα εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας, ότι καλούνται οι πολίτες στις κάλπες και δεν μπορούν, ακόμη και αν έχουν ένα τόσο σαφές μήνυμα όσο αυτό που περιέγραψα, που είναι η Ευρώπη να πάει να πνιγεί, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά το ΚΚΕ, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα η φωνή του. Οπότε οι Βρετανοί αποχώρησαν. Κάναν κάτι λογικό, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Θέλω να επιστρέψουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις που αφορούν και τα ελληνοτουρκικά. Είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα της φίλης Μαρίας. Πέρα λίγο από τις αναλύσεις που κάνουμε, εδώ φαίνεται και ιδίως μετά τη διακήρυξη των Αθηνών ότι επιταχύνονται διαδικασίες. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπλίνκεν αύριο θα μας δώσει συγχαρητήρια για αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών αυτοπροσώπως. Εκείνο που ξέρω εγώ όμως είναι, λέει, ότι ψηφίδα την ψηφίδα φτιάχνεται η ατζέντα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Και θυμίζω, λέει, στον κύριο Υφαντή ότι στη δική σας εκπομπή, κύριε Σαχίνη, πριν 10 ημέρες, ο Θόδωρος Καριώτης είπε ότι οι Αμερικανοί, όταν λένε βρείτε τα σε Ελλάδα και Τουρκία, εννοούν βρείτε τα επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ναι, έχει δίκιο ο Κροατής. Ναι. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Τα έχει πει ο κύριος Καριώτης, τα έχω πει και εγώ με άλλα λόγια. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ακριβώς. Ο κύριος Μπλίνκεν, έχω πει κατά επανάληψη, ότι είναι ένας πολύ ικανός διπλωμάτης. Εντάξει, δεν μπορεί να καταφέρει το αδύνατον. Του παίρνει λίγο. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι το αδύνατο το κάνουμε σε 20 λεπτά για ένα θαύμα. Μας παίρνει λίγο περισσότερο, πάμε στη μισή ώρα. Λοιπόν, δεν έχει καταφέρει το θαύμα που λέγεται Άραβο-Ζαλινή διεύρυνση. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, μας έχει βάλει και τρέχουμε μια χαρά. Είναι καλολαδωμένη η μηχανή, πηγαίνουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Κατά τη γνώμη σας, η αρχή του 2024 σε παγκόσμιο, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, κυρία Υφαντή, σε παγκόσμιο επίπεδο και σε σχέση με την Ελλάδα, τι τροχιοδεικτικές φέρνει? Εντάξει, τώρα όλοι λένε, ας πούμε, και εγώ ο ίδιος δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για αυτό που ανατέλει. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει επειδή αλλάζει ο χρόνος και τα λοιπά, αλλά συνήθως σε αιτήσια βάση κάνουμε έναν απολογισμό. Το 23 ήταν μια τραυματική χρονιά. Θυμίζω στους ακροατές σας, από τα Τέμπη μέχρι τώρα που έκλεισε, μέχρι τις υποκλήσεις για Ραπετρίτη, όλη αυτή την γκάμα, ας πούμε, των κακών
όχι πλέον ιονών, των κακών σημαδιών, ας πούμε, μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε παρακμή, περίπου σε ελεύθερη πτώση. Από την άλλη μεριά, εντάξει, όσο ζούμε αναπνέουμε, δηλαδή πρέπει να έχουμε ελπίδα. Και είναι νομίζω στα χέρια μας άλλοι λαοί οι οποίοι βρίσκονται, δείτε τους Παλαιστίνιους, που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, αν σύστανται. Αν θύστανται με στραβό τρόπο, με λανθασμένο τρόπο, πλην όμως αν θύστανται. Συνεπώς δεν νομίζω ότι εμείς πρέπει να το ρίξουμε στο μυρολόι. Πρέπει να δούμε με όση ενάργεια μας απομένει τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια των δικών μας διαδικασιών και των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά μας για να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία των πραγμάτων. Α, και μου λέει ο Αργύρης εδώ, κύριε Ιφαντή, εσείς τα λέτε, τα ξαναλέτε, τα φωνάζετε, χρησιμοποιείτε κάθε τόνο και ύφος, αλλά θα σας απαντήσω, λέει, εντελώς κοινικά, δεν βαριέσαι να πάρουμε το πρωτάθλημα και εσύ είναι Τούρκος ο προπονητής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πάρουν κανένα πρωτάθλημα. Δεν παίρνει ο Φατίχ Τερίμ, το μόνο που θα κάνει είναι να διαιρέσει την κοινή γνώμη. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ελέγχει τον εαυτό του, εκρηκτικός, πολύ αμφιλεγόμενος στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι θα ευτυχίσει στην Ελλάδα. Όχι απλώς να πάρει πρωτάθλημα, γιατί αν ίσως κατέβει και παίξει στο γήπεδο, μπορεί. Αλλά με τους παίχτες που υπάρχουν, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο, έπαιζα και νεότερος. Καλά, φαντάζομαι δεν εννοεί ο Αργύρης το ποδόσφαιρο εδώ. Καταλάβατε πώς το λέει. Το ξέρω. Είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι κομμάτι του πολιτισμού. Και αρχίσαμε από τα σύριαλ και φτάσαμε στους Τούρκους στο Survivor και φτάσαμε τώρα στο ποδόσφαιρο και μετά θα φτάσουμε και στις κοινές αρχαιολογικές ανασκαφές όπου θα βρίσκουμε διάφορα αρχαία ελληνικά πράγματα και θα τα ονομάζουμε πώς θα ονομάζουν οι Τούρκοι αρχαιολόγοι αυτά που βρίσκουν όταν ανασκάπτουν τη γη της Ιωνίας. Έχει δει κανείς, γιατί τι είναι αυτό το project για τις κοινές αρχαιολογικές ανασκαφές. Για να δούμε τι εννοείται, κάτι θέλετε να πείτε εδώ, καινούριο είναι αυτό? Υπήρχε ένα project για κοινές αρχαιολογικές ανασκαφές. Και νομίζω ότι δεν πάει πολύ καλά όταν οι Τούρκοι γίνανε πιο σαφείς. Κοινές αρχαιολογικές ανασκαφές, αλλά άμα συμμετέχουμε στο μικρασιατικό χώρο σε ανασκαφές, θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Να μην κάνουμε πολιτικό υπεριαλισμό και μιλάμε για Έλληνες και ελληνικά ευρήματα. Έτσι. Αλλά τι θα λέμε, τουρκικά ευρήματα θα λέμε. Άμα είναι... Αυτά που λένε οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, έχετε ακούσει τι λένε, όλα ρωμαϊκά τα κάνουν. Οι Χιτίτες και οι Ρωμαίοι δεν υπήρξαν στο μεταξύ, δεν υπήρξε τίποτα. Μάλιστα. Άρα, ναι, δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει με τον Σκάι. Έχω πει ότι ο όμιλος αυτός είναι ένας διάβλος πολιτιστικής επιρροής της γείτονος, διότι ο ιδιοκτήτης του έχει οικονομικά συμφέροντα με τη γείτονα. Θα κλείσω ρωτώντας σας κάτι που είναι έξω από αυτά, αλλά μέσα στο πεδίο σας, στην ανάλυση. Εκτιμά, λέει ο φίλος ο Γιάννης, ο κύριος πρέσβης, με αυτό κλείνουμε, ότι πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, αφήστε λέει την Ελλάδα ως συνήθως, έχουμε εισέλθει σε ένα καθεστώς πολεμικών οικονομιών? Πολεμική οικονομία εμείς σίγουρα δεν έχουμε. Ούτε την ένταση της πολεμικής οικονομίας έχουμε, ένταση κεφαλαίου, ένταση παραγωγής, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Η Τουρκία έχει πολεμική οικονομία, όντως η οικονομία γυρίζει σε πολεμικούς βαθμούς, κάνει εξαγωγές όπλων, ανακατεύεται σε όλες τις συγκρούσεις, προωθεί τα οπλικά της συστήματα. Η Ευρώπη έδειξε η σύγκρουση στην Ουκρανία, έχει αδυναμία να παράξει τα απαραίτητα πυρομαχικά για μια παρατεταμένη σύγκρουση όπως αυτή στην Ουκρανία. Έτσι. Και εμείς που θα μπορούσαμε, επειδή έχουμε κάποια υπολείμματα εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, τα ΕΑΣ και τα λοιπά, και εμείς αυτά τα διαλύουμε, δεν ξέρω που θα βρίσκουμε τελικά ο Βίδες των 155, εκτός αν εκτοξεύουμε, όπως έχω πει, τα πυροβόλα μας εκτοξεύουν δύο Βίδες, τόμους διεθνούς δικαίου, να τους μάθουν οι γείτονες. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση, κυρίως το διάλογο με τους ακροατές και σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σεφίνη, ευχαριστώ τους ακροατές.
και ιδίως αυτούς οι οποίοι ήταν κριτικοί απέναντί μου, την ακροάτρια για την κυρία Παπαδοπούλου, να σου πω ειλικρινά ότι θα ήμουν ευτυχής αν δεν με απασχολούσε η συγκεκριμένη συνάδελφος ως φορέας αυτής της πολιτικής την οποία εφαρμόζει. Διαφωνώ με την πολιτική της. Αν την εφήρμοζε κάποια άλλη συνάδελφος ή κάποιος άλλος συνάδελφος, θα ήμουν εξίσου επικριτικός και θα βρίσκα κάτι να πω και για τον άλλο συνάδελφο που θα εφήρμοζε αυτή την πολιτική. Γιώργος Αϊφαντής, καλημέρα κύριε Πρεσβή, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.